Για να επεξεργαστούμε ένα υπάρχον λίμα, κάνουμε κλικ στην καρτέλα «Επεξεργασία» στην κορυφή της σελίδας και έτσι ερχόμαστε σε ένα φιλικό περιβάλλον επεξεργασίας κατάλληλο για νέους χρήστες και που δεν διαφέρει πολύ από τους περισσότερους επεξεργαστές κειμένου. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα λίμα με πολλού τρόπου. Α του δούμε αναλυτικά. Το γενικό κείμενο είναι σε μορφή παραγράφου. Κάνοντα κλικ πάνω αριστερά στην επιλογή Παράγραφο, μπορούμε να αλλάξουμε το κείμενο από παράγραφο σε επικεφαλίδα ενότητα, υποενότητα, παράθεμα και άλλα. Οι επικεφαλίδε τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο και όχι αλλάζοντα το στυλ κειμένου σε έντονα γράμματα. Για να αλλάξουμε στυλ κειμένου, δηλαδή σε έντονα ή πλάγια γράμματα, διαγραμμισμένα, εκθέτες ή δείκτες, μεγάλου ή μικρού μεγέθους και καθεξής, ή για να αφαιρέσουμε υπάρχον στυλ, επιλέγουμε το κείμενο, κάνουμε κλικ στο α κεφαλαίο της γραμμής εργαλείων και μετά κάνουμε κλικ στο στοιχείο της λίστας που αναπτύσσεται. Η έντονη γραφή χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στις λέξεις που αναπαράγουν τον τίτλο του λήματος στην εισαγωγική ενότητα και πουθενά αλλού. Αν πρέπει να δοθεί έμφαση, αυτό πρέπει να γίνει με πλάγια γράμματα, όχι με έντονη γραφή. Ανοίξτε οποιοδήποτε λήμα στη Wikipedia για να δείτε στο κείμενο. Στο κείμενο ενός λήματος δεν εξηγούμε τον κάθε όρο, αλλά την πρώτη φορά που τον συναντάμε βάζουμε ένα σύνδεσμο προς το αντίστοιχο λήμα στη Wikipedia, αν θα είναι χρήσιμο. Επιλέγουμε τον όρο, κάνουμε κλικ στο κουμπί με τον διπλό κρίκο στη γραμμή εργαλείων και στη λίστα που αναπτύσσεται επιλέγουμε το κατάλληλο λήμα. Αν το λήμα δεν υπάρχει, μπορούμε πληκτρολογώντα το στην ονομαστική πτώση και πατώντα έγινε να φτιάξουμε σύνδεσμο δημιουργία γι' αυτό. Το κείμενο των λιμάτων τεκμηριώνεται με παραπομπέ προ σελίδε εντύπων ή ιστοσελίδε που είναι αξιόπιστε ω πηγέ. Τοποθετούμε τον κέρσορα στο τέλο τη πρόταση, πατάμε παραπομπή στη γραμμή εργαλείων, επιλέγουμε αυτόματα για ιστοσελίδε και χειροκίνητα για έντυπε πηγέ. Για αυτόματη παραπομπή, κάνουμε η ιστοσελιδε που ειναι αξιοπιστε ω πηγε τοποθετουμε τον κερσορα στο τελο τη προταση παταμε παραπομπη στη γραμμη εργαλειων επιλεγουμε αυτοματα για ιστοσελιδε και χειροκινητα για εντυπε πηγε για αυτοματη παραπομπη κανουμε η του URL τη πηγή, πατάμε δημιουργία, περιμένουμε να σχηματιστεί και πατάμε εισαγωγή. Για χειροκίνητη δημιουργία παραπομπή, επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο και συμπληρώνουμε τη σχετική φόρμα με τα ανάλογα στοιχεία. Οι παραπομπέ παίρνουν αυτόματη αρρύθμιση και εμφανίζονται ολόκληρε στο τέλο τη σελίδα, στην ενότητα Παραπομπέ, εφόσον υπάρχει εκεί το στοιχείο καταλόγου πηγών. Αν δεν υπάρχει ήδη, μπορούμε να το τοποθετήσουμε. Λίστε δημιουργούμε με την ανάλογη σήμανση και όχι απλώ με αλλαγέ γραμμή. Εικόνε μπορούμε να προσθέσουμε, αν είναι ήδη ανεβασμένε στη Wikipedia ή το Wikimedia Commons. Πατάμε Εισαγωγή, εικόνε και πολυμέσα και κάνουμε αναζήτηση είτε για το όνομα αρχείου, αν το ξέρουμε. Είτε για τον τίτλο του λήματος ή αυτό που θέλουμε να απεικονίσουμε. Επιλέγουμε την κατάλληλη από τα αποτελέσματα, χρήση αυτή τη εικόνα, συμπληρώνουμε λεζάντα και πατάμε εισαγωγή. Όταν έχουμε ολοκληρώσει τις επεξεργασίε μα, τότε μπορούμε στην κορυφή να πατήσουμε δημοσίευση σε εξέλιξη, να γράψουμε μια σύντομη σύνοψη για το τι αλλάξαμε και να πατήσουμε δημοσίευση αλλαγών. Η επεξεργασία και οι αλλαγέ που κάναμε είναι αμέσω δημόσιε χωρί προηγούμενο έλεγχο. Ο έλεγχο γίνεται αμέσω μετά από οποιονδήποτε και οποιοδήποτε αριθμό από χρήστε που παρακολουθούν το λήμα ή που θα δουν την επεξεργασία στον κατάλογο πρόσφατων επεξεργασιών ή από οποιοδήποτε αναγνώση σε οποιοδήποτε χρόνο.